Νέα στοιχεία προστίθενται διαρκώ στην εξέλιξη τη αστυνομική έρευνα για την εξιχνίαση τη δολοφονία του 26χρονου Αλβανού Βοσκού στη γλυκή τη Παραμυθιά. Ο 70χρονο ιδιοκτήτη τη κτηνοτροφικής μονάδα, στην οποία εργαζόταν το θύμα, συνελήφθη το απόγευμα τη Τρίτη μαζί με τον 43χρονο γιο του με την κατηγορία τη παράβαση τη νομοθεσία περί όπλων, αφού στο σπίτι του και σε τροχόσπιτο ιδιοκτησία του βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο. Τα όπλα που βρέθηκαν, δεν φαίνεται να σχετίζονται με τη σφαίρα που βρέθηκε σφινομένη στου πνεύμονε του θύματο, η οποία προήλθε από κυνηκετικό όπλο. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, τονίζοντα ότι το πεδίο τη έρευνα σχηματοποιείται και καθορίζεται εκ νέου διαρκώ, αφού προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία για την υπόθεση και τι σχέσει του θύματο με Αλβανού και Έλληνε που έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορε παράνομε δραστηριότητε στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση της δολοφονίας και ενώ οι δύο άνδρες είχαν ανακριθεί χωρίς να προκύψει κάποιο στοιχείο σε βάρος τους, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλεια ασφάλειας Ιγουμενίτσας διενήργησαν κατοίκον έρευνα στο σπίτι του 43χρονου και σε τροχόσπιτο που χρησιμοποιεί με τον πατέρα του στο Καρβουνάρι. Από τον έλεγχο βρέθηκαν. Δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ με 9 γεμιστήρες και 151 φυσίγγια διαμετρήματος 7 και 62 χιλιοστών ένα πιστολί το Κάρεφ με γεμιστήρα και 8 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών, 13 φυσίγγια 38 Special, 3 φυσίγγια SW38 και 24 φυσίγγια Κρότου. Τα κατασχεθέντα όπλα και φυσίγγια θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Οι συλληφθέντες με την σεβάρος τους δικογραφία Πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπροτεία ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Υγουμενίτσα. <AUTHORWAVE> 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 <AUTHORWAVE>